Τι σχέση μπορεί να έχει ένα pit stop μερικών δευτερολέπτων με μια καρδιοχειρουργική επέμβαση? Στη Φόρμουλα 1, ένα ολόκληρο αυτοκίνητο σταματά, αλλάζει 4 ελαστικά, βάζει καύσιμο και ξαναφεύγει. Πιο γρήγορα από ό,τι προλαβαίνεις να ανοιγοκλείς τα μάτια σου. Κι όμως, η ίδια φιλοσοφία που κάνει τα pit stops τόσο αποτελεσματικά έχει βρει το δρόμο της και μέσα στα νοσοκομεία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς η Φόρμουλα 1 ενέπνευσε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιατρική. Τη μεταφορά ενός ασθενή από το χειρουργείο στην εντατική. Πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές νοσοκομειακές μονάδες, όπως το Great Ormond Street Hospital και το Children's Hospital of Boston, έχουν υιοθετήσει τεχνικές που προέρχονται από τα pit stop της Φόρμουλα 1 για διαχείριση μεταφορών και χειρουργικών μεταβάσεων ασθενών. Μεθοδολογίες όπως ο καθορισμένος ρόλος αναμέλωσης ομάδας, η δομημένη επικοινωνία, η χρήση checklist σε πραγματικό χρόνο και η συνεχής βελτίωση βασισμένη σε δεδομένα έχουν μειώσει σημαντικά τα λάθη και τις καθυστερήσεις και έχουν βελτιώσει την ασφάλεια των ασθενών. Σκεφτείτε ένα pit stop. Καμία κίνηση δεν γίνεται τυχαία. Ο καθένας στην ομάδα έχει έναν και μόνο ρόλο. Ο ένας βγάζει το λάστιχο, ο άλλος βάζει καινούριο, ένας τρίτος σηκώνει το μονοθέσιο, ενώ ο περίφημος Lollipop Man συντονίζει τα πάντα. Η ομάδα δουλεύει με ρυθμό, με απόλυτη σιωπή και με checklist. Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Ένα λάθος μπορεί να καταστρέψει τον αγώνα. Αυτή η φιλοσοφία, συγκεκριμένη δηλαδή ρόλη, απόλυτα συντονισμένη δράση και πειθαρχία, ήταν η έμπνευση που αναζητούσαν και οι γιατροί. Μία μελέτη στο παιδιάτρικα αναισθησία βρήκε μείωση έως και 42% στα τεχνικά λάθη κατά τις χειρουργικές μεταφορές στα νοσοκομεία που εφάρμοσαν αυτές τις πρακτικές εμπνευσμένες από τη Φόρμουλα 1. Επίσης, η εφαρμογή αυτών των μεθόδων έχει οδηγήσει σε μείωση έως και 67% των παραλήψεων κρίσιμων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ασθενών από το χειρουργείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς και μείωση αυτού του χρόνου από τα 11 στα 9,5 λεπτά. Στις αρχές του 2000 υλοποιήθηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένη σύμπραξη του νοσοκομείου παιδών Great Ormond Street στο Λονδίνο με την ομάδα της Φόρμουλα 1 της Ferrari, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση κρίσιμων διαδικασιών στην ιατρική περίθαλψη που δασώνουν ζωές. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα που αντιμετώπιζε το νοσοκομείο εντοπιζόταν στη διαδικασία μεταφοράς των μικρών ασθενών από το χειρουργείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Διαδικασία η οποία χαρακτηριζόταν ως ιδιαίτερα επισφαλής, με σημαντικό ποσοστό ιατρικών λαθών και επιπλοκών που οφείλονταν σε κακή οργάνωση και επικοινωνία του ιατρικού προσωπικού. Μετά από ένα πολύωρο καρδιοχειρουργείο, ειδικά σε παιδιά, έρχεται η πιο κρίσιμη στιγμή. Η μεταφορά τους από το χειρουργείο στην εντατική. Εκεί, σε λίγα μόλις λεπτά, πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα. Αλλαγή όλων των μηχανημάτων παρακολούθησης, σταθεροποίηση στην αναπνοή, συνέχιση φαρμάκων και αντλιών και τέλος παράδοση όλων των λεπτομεριών και πληροφοριών του χειρουργείου από γιατρούς που ξέρουν τα πάντα σε μια καινούργια ομάδα που αναλαμβάνει τον ασθενή. Το πρόβλημα, οι ασυνεννοησίες, οι παραλήψεις και τα λάθη που μπορούν να αποβούν μοιραία. Η πηγή έμπνευσης ήρθε από δύο ανώτερους γιατρούς του νοσοκομείου, οι οποίοι παρακολουθώντας έναν αγώνα της Φόρμουλα 1 στη τηλεόραση, εντυπωσιάστηκαν από την ταχύτητα, την ακρίβεια και τον άψογο συντονισμό της ομάδας πίσω της Ferrari, καθώς εκτελούσαν μια σειρά από πολύπλοκες ενέργειες από την αλλαγή ελαστικών μέχρι και τον ανεφοδιασμό καυσίμων. Σκεπτόμενοι λοιπόν πως υπάρχει ένας παραλληλισμός μεταξύ των δύο διαδικασιών, έπεισαν το νοσοκομείο να επικοινωνήσει με την ομάδα της Ferrari, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση, στέλνοντας μηχανικούς και τεχνικούς της στο νοσοκομείο προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία μεταφοράς των ασθενών, να εντοπίσουν τα οργανωτικά λάθη και να βελτιώσουν τη διαδικασία. Ενώ παράλληλα, γιατί του νοσοκομείου ταξίδεψαν στην έδρα της Ferrari, στο Μαρανέλο, προκειμένου να μελετήσουν από κοντά τη χορογραφία ενός pit stop. Αξιοποιώντας οι παρατηρίες των ειδικών της Ferrari, το νοσοκομείο προχώρησε σε μια ριζική αναδιοργάνωση της διαδικασίας παράδοσης των ασθενών στη ΜΕΘ, υιοθετώντας τις αρχές σαφούγες ηγεσίας και τον καθορισμένο ρόλο. Ορίστηκε ξεκάθαρα ποιος είναι ο αρχηγός. Στην αρχή ο αναισθησιολόγος, στο τέλος ο αντικαλόγος. Πλέον υπήρχε χορογραφημένη διαδικασία με προκαθορισμένες και προβαρισμένες ενέργειες με βελτιωμένη λεκτική επικοινωνία. Ο κάθε γιατρός και νοσηλευτής είχε συγκεκριμένο ρόλο, όπως ακριβώς σε ένα pit stop. Και το καλύτερο, το νέο σύστημα μπορούσε να παρουσιαστεί και να αφομοιωθεί
από το νέο προσωπικό που έπιανε βάρδια μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Πριν την αλλαγή, γίνονταν κατά μέσο όρο πάνω από 5 λάθη σε κάθε handover. Μετά το νέο πρωτόκολλο, τα λάθη μειώθηκαν σε 3. Οι παραλήψεις στην παράδοση πληροφοριών έπεσαν σχεδόν στο μισό. Και ενώ θα περίμενε κανείς η διαδικασία να αργεί περισσότερο, στην πραγματικότητα έγινε πιο γρήγορη. Ο χρόνος μειώθηκε κατά 10%. Πιο γρήγορα, πιο ασφαλή και με λιγότερα λάθη. Η πρωτοβουλία του Great Ormond Street αποτέλεσε ορόσημο και έχει υιοθετηθεί από πολλά άλλα νοσοκομεία παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι οι λύσεις για πολύπλοκα προβλήματα μπορούν μερικές φορές να βρεθούν στα πιο απρόσμενα μέρη. Αρκεί να ξέρεις να ψάξεις, αρκεί να ξέρεις να βλέπεις. Πολλές ακόμα εκφάνσεις της καθημερινής ιατρικής πράξης θα μπορούσαν να συσχετιστούν με την οργανωμένη χορογραφία ενός pit stop. Η εξειδικευμένη καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γρήγορες, συγχρονισμένες και μελετημένες κινήσεις από μια ομάδα η οποία έχει διακριτούς ρόλους και η οποία συντονίζεται από έναν ηγέτη. Στόχος, η αποτελεσματική εφαρμογή στο συντομότερο δυνατό διάστημα εκείνων των πρακτικών που θα αυξήσουν τις πιθανότητες για επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας στον ασθενή. Στο ίδιο μοτίβο, η πρωτογενής αγκιοπλαστική σε ένα έμφραγμα απαιτεί άμεση παρέμβαση, το οποίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μια σειρά ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων. Όπως ο χρόνος είναι νίκη στη Φόρμουλα 1, εδώ ο χρόνος είναι μυοκάρδιο. Ο χρόνος είναι ζωή. Η ιστορία αυτή δείχνει ότι η Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο αγώνες και ταχύτητα. Είναι καινοτομία, πειθαρχία και ομαδικότητα. Στοιχεία που μπορούν να σώσουν ζωές και πέρα από την πίστα. Αν οι τεχνικές ενός pit stop μπορούν να κάνουν ασφαλέστερη την ιατρική, φανταστείτε τι άλλο μπορούμε να μάθουμε από τον κόσμο των αγώνων. Από το Μαρανέλο, λοιπόν, στο χειρουργείο. Ένα pit stop που μπορεί να σώσει έναν αγώνα, αλλά και μια ζωή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe για περισσότερο Φόρμουλα 1 περιεχόμενο με μια διαφορετική ματιά. I'm just useless. So say again. We need to change driver.